Καταρχήν, σε σχέση και με αυτά που υπόθηκαν και για το διακύβευμα των εκλογών, αλλά και για τη διαχωριστική, την κάλπικη, ξεκάθαρα κάλπικη διαχωριστική γραμμή που προσπαθεί να βάλει, να θέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περί προόδου και συντήρησης. Κοιτάξτε, είναι για γέλια και για κλάματα. Να μιλάει μια κυβέρνηση για πρόοδο, μια κυβέρνηση η οποία δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Τραμπ, από τον Τραμπ ο οποίος στηρίζεται από την Ku Klux Klan, από τον Τραμπ ο οποίος στείνει τείχος στο Μεξικό, από τον Τραμπ ο οποίος ετοιμάζει ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα. Είναι αστείο να μιλάμε για πρόοδο όταν για τέσσερα χρόνια υλοποιείς μνημόνια, έρχεσαι, φέρνεις νέο μνημόνιο, δεν έχεις αγγίξει τίποτα από τους 1000 εφαρμοστικούς νόμους, μνημόνιο 1, Πασόκ, μνημόνιο 2, Νέα Δημοκρατία, μνημόνιο 3, όλοι μαζί, και να μιλάτε για πρόοδο. Άρα λοιπόν, το βασικό, η διαχωριστική γραμμή είναι από τη μία να έρθει ο λαός να βγάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα συμπεράσματα για να μην έρθει ακόμα μια νέα επίθεση, η οποία θα έρθει, γιατί τα σύννεφα της κρίσης σιγά σιγά πλησιάζουν και οι ρυθμοί της επιβράδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια έρχονται, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, να διεκδικήσει αυτά που έχασε μέσα στα 10 χρόνια της κρίσης. Μετά, είναι το ζήτημα των πέρα δόθεων στελεχών. Λέει, είμαι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο. Λέει, έβαλα τον κατώτατο μισθό στα 650. Τον Απρίλιο μοιράζω επιδόματα ενοικίου, παιδιού, στεγαστικού δανείου και ούτω καθεξής. Κάνω 120 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό το αφήγημα παρουσιάζει ως κεντρικό σε ό,τι αφορά στην οικονομία. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, ό,τι παίρνει ο λαός μας και μέσα από τις διεκδικήσεις του και μέσα από το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι καλό. Το θέμα είναι άλλο, να μην πει ευχαριστώ. Γιατί έχει χάσει τα δεκαπλάσια. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Άρα λέτε ότι όλη αυτή η υπόθεση με τη γέφυρα ένα και το δεύτερο, να μιλήσουμε για τη γέφυρα. Είναι διαχείριση ήττας. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε μια λογική διαχείριση ήττας κτλ. Εγώ θα μπω στο γεγονός ότι προσπαθεί να συσκοτήσει το βασικό δίλημα που είναι ενιαίο και για τις δημοτικές περιφερειακές και για τις ευρωεκλογές, αλλά και για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουν και πιο νωρίς. Είναι το εξής. Είναι να είμαστε σε θέση ο λαός μας, όχι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο λαός μας, εκτιμώντας τη συνέπεια, το γεγονός ότι προέβλεψε, το γεγονός ότι δεν μπήκε σε μια λογική πέρα δόθε, να αλλάξουν βουλευτές. Γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αυτή τη στιγμή, είναι η ίδια με αυτή που ξεκίνησε. Και αυτό είναι και ένα, να το πω έτσι, ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο φυσικά προκύπτει από μια πολιτική αντίληψη για τα πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται και ένα ξέπλυμα, ένα πλυντήριο, να το πω έτσι, ένα πλυντήριο μνημονιακών στελεχών που τώρα έρχονται και ξαναθυμούνται την κεντροαριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγνωριστεί ευρωπαϊκά πια ως ο βασικός πυλώνας της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να δούμε το βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα θέματα των διακυβευμάτων των εκλογών. Ένα δεύτερο. Επειδή μιλήσαμε εντάχει και για τη συμφωνία των Πρεσπών, εμείς ξέρετε ότι διαφωνήσαμε κάθετα και δεν διαφωνήσαμε με τη λογική του εθνικισμού και των συλλαλητηρίων, τα οποία κατά τη γνώμη μας είχαν ατυχή έως λαθασμένα συνθήματα, όπως για παράδειγμα η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η Μακεδονία από το 1913 έχει διαχωριστεί σε τρία κράτη. Όμως η λογική ότι μπαίνει, γίνεται συμφωνία για να μπει η γείτονα χώρα, η Βόρεια Μακεδονία πια, στο ΝΑΤΟ, είναι ένα το κρατούμενο. Ήταν μια ανατοϊκής εμπνεύσεως συμφωνία και αυτό αποδεικνύεται μάλιστα και σήμερα, αφήστε το δημοσίευμα του BBC, όταν γίνεται μια ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΟΗΕ, η οποία μιλάει για nationality μακεδονική και φυσικά για γλώσσα μακεδονική, που με λίγα λόγια πήκαμε στο ΝΑΤΟ και όλα τα άλλα θα λυθούν. Άρα λοιπόν, τρίτο ζήτημα. Για τα σκάνδαλα και όλα αυτά που υπόθηκαν ήδη από την αρχή της εκπομπής. Κοιτάξτε λίγο. Η δικαιοσύνη έχει το ρόλο της. Η δικαιοσύνη, η οποία προφανώς πρέπει από μόνη της να εκλέγει και τους προϊστάμενους, πώς να το πω, πρόταση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και συνταγματική αναθεώρηση και απορρίφθηκε. Όχι να εκλέγεται από την κυβέρνηση. Και λοιπόν, προχωρώντας, όταν μιλάμε για σκάνδαλα, υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο από το γεγονός ότι ο λαός μας ζει συνεχώς
κάτω από τις ανάγκες του. Υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα, χθες, στην Κρήτη, έχουμε θρηνήσει 5 νεκρούς. Υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο όταν ο κύριος Σπύρτης πήγε στην Κρήτη και αντί να δει, αντί να ελέγξει, ξέραμε ότι ερχότανε καταιγίδα, αντί να ελέγξει όλα αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα, το οδικό δίκτυο, πήγε και κοίταξε τις business στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι όταν έκανε ερώτηση Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τα ζητήματα αυτά, είπε ότι έχουν δοθεί 2 εκατομμύρια ευρώ, όταν η αποζημίωση για όλα αυτά και οι ζημιές έχουν να κάνουν. Τι γίνεται, πήγε και έχει δεχτεί ο κύριος Σπύρτζης. Ο κύριος Σπύρτζης πριν μία εβδομάδα, νομίζω, ναι, ήταν στην Κρήτη. Ναι. Και το μόνο που πήγε να κάνει είναι να ελέγξει το πώς φτιάχνεται το αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο είναι μια σοβαρή business, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης που έχουν ξεκινήσει στα ελληνικά αεροδρόμια. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι το γεγονός ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καλή ώρα μιλάμε και για τα ζητήματα των ευρωεκλογών, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει αλλού να δίνει χρήματα. Άρα λοιπόν, ο λαός μας νομίζουμε ότι έχει μια πλούσια πείρα να βγάλει συμπεράσματα, να σταθμίσει και την ψήφο του, και όχι μόνο, αλλά και την πολιτική του δράση, γιατί εμείς, ξέρετε πολύ καλά, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, θέλουμε οπωσδήποτε να ενισχυθούμε σε αυτές τις εκλογές, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αυτό το οποίο μπορεί και να μπει μπροστά και να βάλει εμπόδια μαζί με το λαό στη νέα επίθεση, και φυσικά ένα κρίσιμο ζήτημα, να φύγει από την τρίτη θέση που χτυπάει η Χρυσή Αυγή. Καρφί στο μάτι της Χρυσής Αυγής είναι το ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει παλιώσει πια το παραμύθι μνημόνιο-αντιμνημόνιο, είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Και νομίζουμε ότι ο λαός μπορεί να μετρήσει με βάση την πείρα του το γεγονός ότι όποτε του λένε κάτσε στα αυγά σου, κάνει θυσίες για να βγούμε στο ξέφωτο, νέα μέτρα έρχονται ακόμα πιο βαριά. Και νομίζουμε επίσης ότι η λογική, γιατί περί ψέματος πρόκειται, του μικρότερου κακού, μόνο χειρότερα μπορεί να φέρει. Γι' αυτό τώρα, σήμερα, από σήμερα λοιπόν, πρέπει να ισχυροποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού, σε όλες τις κάλπες, στον δρόμο, στους αγώνες, για να μπορέσουμε τελικά να μην σκεφτόμαστε ποιος μας κόβει περισσότερα, αλλά να διεκδικήσουμε αυτό που παράγουμε. Όλο τον πλούτο που παράγει ο λαός μας, η νεολαία μας, που έχει όλη τη διάθεση και όλο το ενδιαφέρον να προσφέρει με τις γνώσεις της, με την επιστήμη της κτλ. Και δυστυχώς βρίσκεται στην ανεργία. Για αυτόν τον λόγο, ιδιαίτερα η νεολαία πρέπει να ψηφίσει πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.